Καλημερίζω τον κύριο Γιατζιτζόγλου που είναι ο πατέρας της ανήλικης. Καλημέρα. Λοιπόν, για πείτε μας πολύ σύντομα, κύριε Γιατζιτζόγλου, πώς έχει η περιπέτειά σας? Ανεβήκαμε στην Γερμανία οικογενειακώς στις 24 του Δεκέμβρη. Εγώ, η γυναίκα μου, ο γιος μου και η κόρη μου. Για να κάνουμε τα Χριστούγεννα όλοι μαζί. Έχουμε το γιο μας που εργάζεται εκεί πέρα σε ένα μαγαζί δικό μας, μια πιτσαρία στη Βόνη. Κλείσαμε επιστροφή στις 4 του Γενάρη. Πρωτοχρονιά κάναμε το τεστ. Και βγήκε η κόρη μου και η γυναίκα μου θετική. Και από εκεί άρχισε ο Γολγοθάς της κόρης ουσιαστικά, γιατί στο επόμενο τεστ που κάναμε για να ξαναταξιδέψουμε στις 16 Ιανουαρίου, η γυναίκα μου και εγώ και ο γιος μου είμαστε όλοι αρνητικοί. Η κόρη για δεύτερη φορά θετική. Έκανε άλλα δύο τεστ έκτοτε, ακόμα θετική. Το παιδί είναι μέσα κλεισμένο, είναι σαν εχμάλωτη. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι τραβάει το παιδί, είναι μόνο του. Από σήμερα τα σχολεία ξεκινήσανε σήμερα να δουλεύουν κανονικά. Δεν μπορεί να κάνει διαδικτυακά μαθήματα όπως τα έκανε μέχρι τώρα. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δηλαδή το παιδί έχει μείνει αμανάτη στη Βόνη, για να τα λέμε, να καταλαβαίνουμε. Ναι, έμεινε αμανάτη στη Βόνη. Με τι συμπτώματα, κύριε Γιατζόγλου? Ουδέν σύμπτωμα. Όταν λέμε κανένα σύμπτωμα, εγώ είμαι ο πατέρας της, κανένα απολύτως σύμπτωμα. Τίποτα. Μάλιστα. Ούτε φόβο δεν είχε καταρχάς αυτή, γιατί είναι τώρα είναι έφηβη, αλλά δεν παρουσίασε τίποτα. Ούτε αυτό που λέμε με την όσφρηση, ούτε κυλόπονο, ούτε πυρετό. Όταν λέμε απολύτως τίποτα, είναι υγιέστατη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εμείς απευθυνθήκαμε πρωί-πρωί στον ΕΟΔΗ. Μας είπαν ότι έχουν έκτακτη σύσκεψη για τις μεταλλάξεις. Θα το δουν μετά, λέει. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα. Στη Γερμανία, φαντάζομαι, έρχεται με το SMS η ειδοποίηση ότι βγαίνει θετική. Σωστά? Ναι, σωστά. Μάλιστα. Για να έρθει στην Ελλάδα χρειάζεται PCR 72 ωρών. Ναι. Αυτό ακριβώς, ναι. Άρα το κορίτσι και να θέλει δεν μπορεί να έρθει. Και να θέλει δεν μπορεί να έρθει, όχι, δεν μπορεί. Αποταμφθήκατε κάπου εσείς? Σήμερα επικοινώνησε με το Υπουργείο Υγείας, εκεί έχω μία ανιψιά στη Στουτκάρδη. Την είπαν ότι να ταξιδέψει δεν μπορεί, αλλά εφόσον είναι ασυμπτωματική θα πρέπει να πάρει από τον γιατρό της ένα χαρτί που να αποδεικνύει ότι αυτός ο ιός δεν είναι μεταδοτικός. Αν το πάρουμε το χαρτί αυτό, ενδεχομένως να μπορεί να βγαίνει τουλάχιστον το παιδί έξω, να μην είναι χρηματοδοτισμένη μέσα. Αλλά για να ταξιδέψει θα πρέπει τώρα να κάνουμε ενέργειες, να μιλήσουμε με αεροπορικές εταιρείες, ποια αεροπορική εταιρεία αναλαμβάνει να την φέρει στην Ελλάδα. Έχοντας ίσως αυτό το χαρτί του γιατρού ότι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα. Ναι, μεν κορονοϊό, αλλά ασυμπτωματική. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να κάνουμε τώρα ενέργειες από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρελά. Κύριε Γιατζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.